με τον κύριο Κωνσταντάκη, αλήθεια είναι, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της μιας κοτούλας με το όνομα Ρινούλα. Ρινούλα, λοιπόν, την έχει ονομάσει. Όπου αυτή η κοτούλα, η αλήθεια είναι, κοτούλα στην Κρήτη, εδώ δικιά μας κριτικιά, κλώσει σε γατάκια για να τα ζεστάνει. Βλέπουμε, έτσι, μπράβο παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, βλέπουμε και τη φωτογραφία εκεί, το κασόνι, το κυβότιο, και μέσα εκεί τα γατάκια και από πάνω η κοτούλα, η οποία βέβαια ενστικτοδός θα έλεγα και με όχημα την αγάπη της γενικά και για το γεγονός ότι δεν είναι ούτε πονηρή ούτε κακή έχει μέσα της, μπήκε στη διαδικασία να ζεστάνει αυτά τα γατάκια. Είναι μια φωτογραφία η οποία προήλθε βέβαια από τον κριτικό ιδιοκτήτη της κοτούλας και έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας. Και μας έχει συγκινήσει και ιδιαίτερη αλήθεια είναι, έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με τον κύριο Χριστόφορο Κωνσταντάκη, τον οποίο θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ βέβαια για το γεγονός ότι τα λέμε. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας φτιάξατε την ημέρα, η αλήθεια είναι. Και ξέρετε πόσο έντονα συναισθήματα προκύπτουν μέσα από αυτή την εικόνα. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Πώς ξεκίνησε και η κοτούλα τώρα, μπήκε στη διαδικασία να κλωσίσει τα γατάκια? Πώς ξεκίνησε? Κανένα απολύτως σημάδι. Η γάτα επέλεξε απλά να πάει να γεννήσει μέσα στο κοτέτσι, να σας το πω έτσι. Ναι. Από τη μέρα λοιπόν που γίνησε η γάτα, η κότα δεν έχει κουνήσει καθόλου δίπλα από τα γατάκια. Η γατούλα είναι δικιά σας, εσύ της γειτονιάς? Είναι και η γατούλα εκεί, εξαφανίστηκε. Η γάτα υπάρχει ακόμα, είναι της γειτονιάς, απλά συνηθίζουμε να την ταΐζουμε κάθε μέρα. Και είναι στο σπίτι δηλαδή. Επέλεξε να πάει να γεννήσει εκεί. Η κότα λοιπόν, όση ώρα λείπει η γάτα, ζεσταίνει αυτή τα γατάκια. Και παράλληλα όταν υπάρχει, όταν πάει η γάτα να θυλάσει, απλά είναι και οι δύο παρέα. Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια όταν μεγαλώσουν τα γατάκια, ποια θα ακολουθούν, την κοτούλα ή τη γατούλα, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτό το δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι πως φαντάζομαι δεν έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Όχι. Ούτε κατά διάνοια. Τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε αυτή τη στιγμή... Τουλάχιστον σε μένα δεν έχει ξανατύχει. Για την ώρα πάντως φαίνονται να μοιράζονται τις δουλειές κατά κάποιο τρόπο. Ασχολούνται και οι δύο με την ανατροφή στα γατάκια. Εντάξει, ξέρετε, να το τραβήξω λίγο παραπάνω και να πω ότι προκύπτει ένα πολύ δυνατό μήνυμα ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε ούτε φυλές, ούτε εθνικότητες, ούτε χρώμα σώματος. Μέσα από αυτή την ξεχωριστή εικόνα, μία κοτούλα τώρα, κάτι τελείως διαφορετικό, έχει αγαπήσει, έχει κάνει δικά της παιδιά 5-6 γατάκια. Δεν ξέρω πόσα είναι, κύριε Κωνσταντάκη. Είναι τρία γατάκια. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο εύκολο είναι να αγαπήσουμε κι εμείς κάτι το διαφορετικό σε σχέση με εμάς. Αλλά ίσως σε σχέση με εμάς. Έχουμε να κάνουμε με μία ζωή, με μία ανθρώπινη ζωή, με μία ζωή ενός ζώου αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, για να δημοσιοποιήσετε, κύριε Κωνσταντάκη, αυτή τη φωτογραφία σημαίνει ότι είστε ένας άνθρωπος ευαίσθητος και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εγώ εύχομαι να μεγαλώσουν τα γατάκια, να τα διατηρήσετε κοντά σας, να παραμείνει και η κοτούλα και να δημιουργήσετε εκεί μια ξεχωριστή φάρμα. Αυτό έχω να πω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη και εμείς οι δημοσιογράφοι και από αυτές τις ειδήσεις, τις εναλλακτικές και από αυτές τις εικόνες και από αυτούς τους ανθρώπους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πόσο εύκολο είναι, Εύη. Ήθελα να πω στον κύριο Κωνσταντάκη, γιατί βλέποντας τις φωτογραφίες, ότι αυτή η αγάπη που λες και εσύ ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζεται και να δίνεται σποραδικά, πώς δίνεται από το ένα ζωάκι στο άλλο. Ακριβώς. Χωρίς ουσιαστικά να κερδίζει τίποτα. Όταν δεν υπάρχει σκοπιμότητα, όταν δεν υπάρχει έκθρα, όταν δεν υπάρχει μίσος, δίνεις την αγάπη χωρίς να το σκέφτεσαι βέβαια. Λοιπόν,